Ραγδαία μείωση των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπίτι μου αξίας έως 150.000 ευρώ καταγράφεται τον Ιούλιο. Παράλληλα βλέπουμε ότι πιο πολλοί νέοι έχουν ένα στεγαστικό δάνειο που έχει εκριθεί περίπου στις 120.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσωρευτική ζήτηση σε συγκεκριμένη ομάδα ακινήτων. Πλέον τα ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές που αναζητούν οι νέοι βλέπουμε ότι καταγράφουν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περίοδο πριν το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα ακίνητα είναι πολύ λιγοστά. Σύμφωνα με έρευνα του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η διαθεσιμότητα ακινήτων από 75 μέχρι 120 τετραγωνικά άνω του πρώτου ορόφου μέτρος κατασκευής το 2007 και ζητούμενη τιμή έως 150.000 ευρώ καταγράφουν μείωση κατά 8,42 ποσιαίες μονάδες σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη μικρή διαθεσιμότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στη Δυτική Ελλάδα βλέπουμε ότι το μέσο δάνειο είναι στις 104.000 ευρώ. Με 104.000 ευρώ σπίτι 75 τετραγωνικά μέτρα με δίπλο δωμάτια που είναι κατάλληλο για μια νέα οικογένεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι το πρόγραμμα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αγορά κατοικίας. Ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που διαθέτουν ιδιόκτητα οικόπεδα που θα μπορούσαν να χτίσουν ένα σπίτι ή αλλιώς και να χτίσουν πάνω το πατρικό σπίτι που υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, από τις 3 Απριλίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 38.558 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 30.756, δηλαδή 8 στις 10 αιτήσεις και έλαβαν προέγκριση 21.132, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 σε ένα ποσοστό 69%.